Γεια σας, τι κάνετε? Τι γελάς, μωρέ? Γελάω γιατί με κοροϊδεύει. Δεν μ' αφήνει να ξεκινήσω το βίντεο. Οπότε γελάω, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, εμείς είμαστε καλά, αρκετά καλά. Βγήκαμε μια βολτίτσα, πάμε στο... Πού πάμε στο... πώς λέγεται? Όπου μας βάλει δρόμος. Πάμε στο πάρκο, στον Τάσος, λίγο να περπατήσουμε, να πάρουν τα παιδιά αεράκια, γιατί είναι, όπως σας είπα και χτες, πολλές μέρες μέσα στο σπίτι και δεν είναι και τόσο καλό αυτό. Τα παιδιά πρέπει να βγαίνουν κάθε μέρα έξω να πάρουν αέρα, να βγαίνουν να κάνουν τη βόλτα τους, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα τώρα. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε μια βολτίτσα. Ελπίζουμε να μην μας πιάσει η βροχή. Αστυνομία να μην μας πιάσει η βροχή. Εντάξει, κοντά είμαστε, δεν είμαστε μακριά. Λοιπόν, το βιντεάκι, όπως σας είπα χτες, επειδή έχω ένα προβληματάκι, άργησε να ανέβει, σκεφτόμουν τι να κάνω, πώς να το κάνω και τα λοιπά. Και ξέρετε, όταν σε πιάνει κάτι τέτοιο, αρχίζει και πάνε όλα το ένα πίσω από το άλλο. Άργησε να ανέβει το πρόγραμμα, να κάνει export, μετά άργησε να ανέβει στο YouTube για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όλα καλά, νομίζω το έχετε δει περισσότερο, όπως δεν το έχει δει, δείτε το. Η Τόνια τραβάει δίμερο vlog, γιατί δεν βγαίνει το ένα, δεν είναι τίποτα, δεν έχει το παιδί την αντίξη, όπως είπαμε και χτες πάλι. Οπότε αυτά, πάμε και τα λέμε από εκεί όταν θα φτάσουμε. Ελπίζουμε να έχει μανιτάρια, να μπορέσουμε να μαζέψουμε, γιατί έχει βρέξει, μήπως θα έχει τώρα. Άμα δεν έχει, απλά θα κάνουμε τη βολτίτσα μας και θα πάμε σπίτι να φάμε. Ναι, family! Είναι από εκεί πίσω και τα παιδάκια μας. Η Τόνια που είναι? Α, νάτι. Οπότε αυτά, φύγαμε και τα λέμε πιο μετά. Φτάσαμε στο Άλσο Συγκρού, πω τι ωραία που είναι εδώ. Πάμε από εδώ, από εκεί, από πού πάμε, πώς πάμε? Τι ωραία, καθαρός αέρας. Αναπνέστε, παιδιά. Δεν μπορούμε να είμαστε χωρίς μάσκα, γιατί έχουμε σωματική άσκηση και είμαστε έξω από το κόσμο. Οπότε μια χαρά. Όλα καλά, family. Αυτή είναι η καλύτερη βόλτα, ναι. Ο Βασίλης τρέχει, η Τόνια τρώει, ο Ανδρέας κουβαλάει και η μαμά τραβάει βίντεο. Θα πέσει, ε? Ποιο? Η Τόνια. Δεν θα πέσει. Δεν θα πέσει. Ου, κόσμο εκεί, κοίτα εκεί ποδήλατα και πράγματα. Πώς πάμε από εδώ? Είναι εδώ. Ναι. Είναι εδώ είναι βρεγμένα και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Έχει πολύ κόσμο εκεί. Και εκεί βλέπετε έχει πολύ κόσμο, παρέες ολόκληρες.
έχει τέτοιο. Α, είναι. Αλλά δεν είναι αυτό. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Τρώγεται. Φάτε. Δώστε λίγο. Όχι, δεν τρώγεται. Εδώ πρόπερς θυμάσαι πόσα είχε. Εδώ είχε. Πω πω. Φαίνεται βγαίνουν, την άλλη εβδομάδα σίγουρα θα έχει. Βολτίτσα μας, περπατήσαμε, τι καθαρός αέρας, είναι βρεγμένα και είναι φρέσκο, φρέσκο, μετά τη βροχή είναι, αχ, θα πέσω κάτω τώρα, κοίτα πως είναι υπέροχα, πρέπει. Δεν θέλουμε να φύγουμε, αλλά δεν πήραμε πολλά φαγητά μαζί μας, έπρεπε να βάλουμε φαγητό, να το ζεστάνω στο τάπερ και να παίρναμε να τρώγαμε εδώ, τι ωραία, τέλεια, τα παιδιά τρέχουν, βλέπετε εκεί, ο Βασίλης απολαμβάνει τη βόλτα του. Πολύ ωραία, μ' αρέσει. Παιδιά μας κάπου φύγανε, τρέχουνε, τρέχουνε, δεν χορταίνουνε με τίποτα. Τι ωραία, ο Ανδρέας δεν θέλει να φύγει από εδώ, λέει θα μείνει εδώ σήμερα. Ναι. Δεν είναι ότι να μείνω εδώ, είναι... Έρχονται, να σας δείξω τώρα πως τρέχω. Να τα μπουμπουκάκια μου, τρέχα Τόνια, τρέχα! Φράστηκε. Τρέχα! Δεν μπορεί άλλο. Χελώνα της λέει ο Βασίλης. Τρέχα!
σπίτι που είναι ανηφόρα. Ο Βασίλης είναι πιο γρήγορος, βέβαια. Ορίστε. Έχει πλάκα αυτή. Κοίτα πως περπατάει, πως τρέχει. Όπως έτρεχε μωρό, έτσι τρέχει και τώρα, ε. Το έχει πολύ πλάκα. Δεν το έχει η Τόνια με το τρέξιμο. Πίσω! Πάμε σπίτι, ναι. Πάμε να ψωνίσουμε από το κρεοπωλείο, να πάρουμε κανένα κρεατάκι, κάτι να έχουμε για όλη την εβδομάδα και πάμε σπίτι. Κουράστηκε το παιδί μου, κουράστηκε, γκρινιάζει. Έλα τώρα. Έχει πάρει πολύ οξυγόνο το παιδί μου και είναι μέσα στη γκρίνια. Πάμε, Βασιλέλα. Βιλ. Φύγαμε λοιπόν. Ναι. Από ό,τι φαίνεται. Φύγαμε, περάσαμε από το κρεοπωλείο, πήραμε κρεατάκι, περάσαμε και από ένα αγαπημένο κατάστημα, πήραμε παστούρμα και σουτζούκι, φοβερό, δεν υπάρχει. Αυτά που παίρναμε μέχρι τώρα ήταν το κάτι άλλο, ε. Παροδία, πώς λέγεται, έτσι, παροδία. Πολύ ωραίο, από ένα αρμένικο μαγαζί, φοβερό. Τον ξέρετε. Ποιος? Εμείς το κύριο, γιατί ψωνίζουμε από εκεί, το ξέρουμε ότι είναι από την Αρμενία αυτός. Ναι, χρόνια ψωνίζουμε αυτός. Μόνο το φτιάχνει τα προϊόντα όλα αυτά και είναι πάρα πολύ ωραία νόστιμο. Εντάξει, έχει και άλλα προϊόντα, έχει και διάφορα. Έχει και όσπρια και τυριά και διάφορα τουρσί και τα λοιπά. Έχει απ' όλα. Οπότε αυτό, πάμε τώρα, μάλλον θα περάσουμε και από το σούπερ μάρκετ να πάρουμε πράγματα. Η Τόνια θέλει τα ψωμάκια, αυτά που φτιάγναμε με τυράκι, αυγό και τα λοιπά, μας τα ζήτησε. Κουνάει, δεν φταίμε εμείς. Ο δρόμος είναι έτσι και μετά θα πάμε σπίτι, πάω να σας ανεβάσω το βιντεάκι. Αργήσαμε σήμερα, τι να κάνουμε, τι σας είπα, ότι το πρωί είχα πρόβλημα, δεν μπορούσα να το ανεβάσω. Οπότε άργησε, δεν πειράζει, εμείς θα είμαστε καλά. Αυτά σιγά σιγά θα γίνουν όλα, έτσι δεν είναι? Δεν αγωνόμαστε για τέτοια πράγματα, για τις βλακίες. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Οπότε, για να μην αγωνόμαστε για τέτοια προβλήματα. Εγώ μόνη μου το λέω στο εαυτό μου, γιατί εγώ παλιά αγωνόμουν πάρα πολύ για όλα αυτά, με τα κανάλια και με το παραμικρό. Νευρίαζα, άγχος, που δεν μπορούσα να ανεβάσω, δεν κοιμόμουν τη νύχτα. Έχω
περάσει πολύ. Μην νομίζετε ότι είναι τόσο εύκολο όλο αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα τα παίρνω λίγο πιο χαλαρά, να το πω. Αυτά λοιπόν. Τώρα θα έχω μια μεγάλη, μεγάλη κατηφόρα. Ναι, Βασίλη. Έχει τρέξει, έχει κουραστεί τώρα, νιστάζει ο καημένος. Νιστάζεις? Ναι, το παιδάκι μου. Λοιπόν, φτάσαμε σπίτι, να σας δείξω τι πήραμε. Λοιπόν, εδώ πήραμε από το κρεοπωλείο ένα χεράκι κατσικάκι. Θέλω να το φτιάξω στο φούρνο, έχουν πολύ καιρό να φάμε κατσικάκι. Επίσης εδώ έχω πάρει χοιρινό κότσια 2, πάλι και αυτό στο φούρνο, μας αρέσει, είναι ωραίο. Τώρα το χειμώνα είναι καλό. Είναι ωραίο, το καλοκαίρι δεν πολύ τρώγεται το κότσι, το χειμώνα μια χαρά. Επίσης εδώ έχουν πάρει από το κατάστημα που σας έλεγα, από το αρμένικο που μας αρέσει πολύ, λουκάνικα, μήπως θα ψήσουμε κάποια μέρα. Εδώ έχουμε το, πώς το λένε, το σουτζούκι. Αυτό τρώγεται και έτσι και μπορείς και να το ψήσει. Είναι πολύ νόστιμο, το δοκιμάσαμε, είναι τέλειο. Επίσης εδώ έχουμε παστούρμα. Πήρα φασόλα, μήπως φτιάξω καμιά μέρα φασολάδα. Επίσης εδώ από το σούπερ μάρκετ έχουμε πάρει μπισκοτάκια, αυτά που μας αρέσουν, αυτά που αρέσουν τα παιδιά. Γαλοπούλα καπνιστή που θέλουμε να φτιάξουμε, τα ψωμάκια που σας έλεγα. Τα μικρά τα καναπεντάκια που έχουμε ξανακάνει, εδώ τριμμένο τυρί. Τα τσουρεκάκια αυτά που αρέσει πολύ στον Ανδρέα και στη Τόνια, είναι τα στεργίου. Ψωμάκι του τοστ για τα ψωμάκια που σας έλεγα που θα φτιάξουμε. Γάλα, χυμούς, τυράκια τα παιδιά και ντομάτες. Επίσης ξαναπετάχτηκε ο Ανδρέας γιατί έλεγα ότι θέλω να φτιάξω τη τούρτα μελιού, να έχουμε έτσι για Σαββατοκύριακο να τρώμε, αλλά δεν πήραμε κρέμα γάλακτος και μασκαρπόνε και τα λοιπά, οπότε πετάχτηκε να πάρει και αυτά για να έχουμε να φτιάξουμε τούρτα. Αυτά λοιπόν, πάω να ετοιμάσω να φάμε το μεσημεριανό μας. Επίσης ετοιμάζω και το βιντεάκι να σας το ανεβάσω και τα λέμε σε λιγάκι. Γύρισε το αγόρι μου και ανακατεύει τη σαλάτα. Εγώ την είχα κόψει, έχω βάλει κρεμεντάκι, αλατάκι, μαγιονέζα. Ό,τι πρέπει έχεις βάλει. Ό,τι πρέπει, εντάξει, εγκρίνεται. Δεν ξέρω. Φάγαμε, μόλις σας ανέβασα το βιντεάκι, είναι αργά, αλλά δεν πειράζει. Είχα δουλίτσα και πολύ με αυτό το βίντεο, με έχει ταλαιπωρήσει αρκετά. Και πάω, το αγόρι μου ξεκινάει να φτιάχνει τα ψωμάκια. Μου έχει φτιάξει καφεδάκι. Έχω να πιω καφέ, πόσο, 3 μήνες, παραπάνω. Μου είπε να δοκιμάσω να πιω καφέ. Για πάω, μήπως ξυπνήσω καλύτερα. Πάω να πιω καφέ. Προς το παρόν το βιντεάκι είναι εντάξει. Αν τυχόν γίνει κάτι θα σας πω, θα σας ενημερώσω. Τι συμβαίνει, το μαλλί μου θέλει πλύσιμο, θέλει βάψιμο, θέλει, είναι χάλια. Τι θα κάνω. Θέλει κόψιμο, άκρες θέλουν. Τέλος πάντων, αυτά. Εγώ θέλω να φτιάξω τούρτα. Σας είπα, το αγόρι μου έτρεξε στο σούπερ μάρκετ να μου πάρει σαντιγί, κρέμα γάλακτος και τα λοιπά για να φτιάξω τούρτα. Άρα θέλει πάρα πολύ τη τούρτα να τη φάω. Μιλάει μόνο, βγάζει ήχους. Παίρνει ήχος εδώ. Αλήθεια. Καφέ δεν ήπιες. Πίνω. Πίνεις. Πού είναι ο δικός μου. Δεν με πιάνει ο καφές. Μου έχει πλένει εδώ πιάτα, όσο εγώ ασχολούμαι με το βίντεο πιάτα, έχει κάνει. Τι καλό παιδί που είναι. Τι φού, μη σε ματιάσω αγάπη μου. Τι γελάς με. Δεν μπορώ μαζί σου σήμερα, δεν μπορώ. Μόνη σου μιλάς, μόνη σου απαντάς, πες ναι. Έχω πλάκα, πού και πού. Έχεις πλάκα, ναι. Ο Ανδρέας ετοιμάζει όλα τα υλικά για το ψωμάκι, για τα ψωμάκια βασικά. Θα είναι πολλά τα ψωμάκια, ναι. Ένα ψωμάκι. Ένα μεγάλο ψωμάκι. Κάνεις μια φραντζόλα, μια μπαγέτα τεράστια, τεράστια. Ξύπνησες λίγο ή όχι και βλέπει το βίντεό μου. Όχι. Εκεί αυτό τι είναι, το κινητό του Βασίλη. Ναι. Α, με το δικό σου παίζει ο Βασίλης, ε. Ναι. Μάλιστα. Και εγώ θα ξεκινήσω να φτιάχνω τα θύλα για τη τούρτα. Ναι. Έφτιαξα τη ζύμη μου. Να την έτοιμη. 8 θα μου βγούνε θύλα. Θα κάτσω τώρα να τα πλάφω ένα-ένα, να τα ψήσω. Για να φτιάξω το βραντάκι τη τούρτα. Να έχουμε αύριο να φάμε. Αυτή είναι η αγαπημένη μου τούρτα. Δεν υπάρχει πιο ωραία. Ούτε σοκολατένια ούτε τίποτα. Αυτή είναι η πιο νόστιμη. Πολύ νόστιμη. Κάποια μέρα θα φτιάξουμε μπισκότα όπως σας είπα. Με την ίδια συνταγή.
Χριστουγεννιάτικα, έχουν πάρει διακοσμητικά, είδατε. Θα βγουν πάρα πολύ ωραία. Με τα πεντάκια να κάτσουμε να φτιάχνουμε. Οπότε πάω να ξεκινήσω εγώ να τα φτιάξω. Έτοιμα τα ψωμάκια που έφτιαξε ο Ανδρέας με τη Τόνια. Να τα εδώ. Αυτά και αυτά τώρα εδώ έχουν αρχίσει και τρώνε ήδη. Μια χαρά είναι, τέλεια. Και εγώ από εκεί ψήνω τα, πώς τα λένε, τη τούρτα, τα φύλλα. Αχ, τι νόστιμα τα ψωμάκια που έφτιαξε ο μπαμπάς. Πω, 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 ναι, νόστιμα είναι, Βασίλη. Δεύτερο τρώει, πήρε ολόκληρο πιάτο. Μπράβο το αγόρι μου. Μα έφες και εσύ. Κάτι μύρισε και πήγε. Ζητάει. Βασίλη, δεν θα φάει. Δεν μην τον τόσει, Βασίλη, δεν θα φάει, άστο. Δεν θα φάει αυτό. Όχι στο χαλί, μην του βάζει, Βασίλη. Δεν θέλει. Δεν θα φάει, όχι. Και από εκεί μαγειρεύω εγώ. Ο άντρας μου με καμαρώνει. Εδώ παίρνω ιδέες, η μαγειρική. Ναι. Ναι. Α, μάλιστα. Πες πώς ήταν το φαγητό σου, άρεσε, ήταν καλό. Καλό είναι, αλλά λίγο. Σκέφτομαι τι να μαγειρέψω αύριο και παίρνω ιδέες. Μάλιστα. Ναι. Μπράβο. Το ίδιο. Το ίδιο. Έτοιμα λοιπόν τα παντεσπάνια, τα φύλλα, όπως θέλετε τα λέτε, για τη τούρτα. Θα τα αφήσω να κρυώσουν και θα τα βάλω, φτιάξω σήμερα, δεν θα τα αφήσω μια μέρα για να μείνουν. Εδώ αυτά που θα τα τρίψω στο blender για να το διακοσμήσω από πάνω και τα ψωμάκια πρέπει να μπουν στο ψυγείο. Επίσης να σας δείξω τι κάνει τώρα ο Ανδρέας. Κοιτάξτε τι κάνουν τα αγόρια μου, βλέπετε. Τι κάνετε αγόρια. Ξεκίνησαν, θέλουν να ανάψουν το τζάκι. Μαζέψαμε το χαλί για να μην λερωθεί εδώ και θα κάνουνε δουλίτσα. Ναι, Βασιλάκι, μπράβο. Ανάψαμε το τζάκι μας. Βασίλη, τι κάνεις εκεί. Βασίλη. Κάτι μας τορεύει. Κάτι μας τορεύει, Τόνια βγήκε από το μπάνιο, Νάτι. Το μπάνιο, το πετάξω αυτό μας το τζάκι. Τι είναι αυτό, ένα αυτοκόλλητο. Το έτελε. Με αυτά τα πλαστικά τα πραγματάκια. Πέταξε το, ναι. Μ' αρέσει που χτες έλεγε ότι δεν θέλω τζάκια. Και εσείς δεν με ακούσαν, χαρά ο Βασίλης. Χαμόγελο που έκανε. Χαμόγελο που έκανε. Και εσείς με ακούσατε και το ανάψατε, ναι. Έλα, μωρέ. Μαμά, θες να έχεις ατμόσφαιρα. Θες να έχεις ωραίο χαλί ή να κρυώνεις. Πες και ωραίο Βασίλη. Χαλί και ζέστη μέσα στο σπίτι. Πες το, Βασίλη. Έχεις και χαλί τώρα και ζέστη. Έτοιμη η τούρτα μου, κάπως έτσι βγήκε, απλή και ωραία. Δεν έβαλα ούτε σοκολάτα ούτε τίποτα, δεν θέλω. Θέλω έτσι να είναι πιο κλασικά, κανονικά έτσι είναι αυτή η συνταγή. Δεν θέλει τίποτα, αλλά εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να την διακοσμήσει με όποιο τρόπο θέλει. Αυτό λοιπόν πάω να μαζέψω, να πλύνω εδώ, γιατί έχω μαζέψει πολλά πράγματα, πιάτα, μπολάκια κτλ. Και μετά θα πάω στο σαλόνι. Τι είσαι εσύ, ε? Λίγο μικρή δεν σου είναι αυτή η μπλούζα. Μικρή. Ναι. Σας φύγει. Πού σας φύγει. Παντού. Παντού. Λοιπόν, εδώ μάλλον θα σας χαιρετήσω σήμερα. Μια χαρά είμαστε. Καθόμαστε όλοι. Οπότε θέλω να κάτσουμε λίγο έτσι γύρωμα και ωραία. Αυτό ήταν σήμερα. Αυτό τραβήξαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε για τα σχόλια. Ευχαριστούμε για τις εγγραφές σας, για τα like. Ευχαριστούμε γενικά που είστε μαζί μας, έτσι. Οπότε αυτό για σήμερα, φιλάκια πολλά, τα λέμε πάλι στο επόμενο βλογκάκι, γεια σας!